εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ δια σου τας ψυχάς ημών. Καθίστε. Το σημερινό μας θέμα θα είναι τρεις αρετές όπου αναγράφονται μέσα στην Αγία Εγγραφή και είναι, θα λέγαμε, πολύ σημαντικές αυτές οι αρετές, τις οποίες πρέπει να έχει ο μοναχός, η μοναχή, ο χριστιανός και ο καθένας από εμάς, κληρικοί, επίσκοποι, ηγούμενοι, για να μπορέσουν να κινούνται μέσα στο πλαίσιο της πίστεώς μας, της ορθοδοξίας μας, του χριστιανισμού. Αυτές οι τρεις αρετές είναι η πίστης, η ελπίδα και η αγάπη. Η πίστη είναι μια αρετή που στηρίζει την ψυχή του ανθρώπου στο Θεό. Στηρίζει δηλαδή την ψυχή του ανθρώπου, ώστε ο άνθρωπος να είναι βασισμένος, να είναι γαρτζωμένος επάνω στο Θεό. Πώς το μικρό παιδάκι εμπιστεύεται τον πατέρα του και βλέπετε ότι όταν εμπιστεύεται τον πατέρα του, το μικρό παιδάκι, γαρτζώνεται από πάνω του. Δεν φεύγει και αυτό το κάνουν και όλα τα μικρά, βλέπετε. Σε όλο το βασίλειο των ζώων βλέπετε ότι είδατε και τώρα που γέννησε το ίμιο, τα μικρά ήταν κοντά στον πατέρα του. Κοντά στον πατέρα του ήταν τα μικρά. Κοντά στη μάνα. Πηγαίνουν δίπλα να προστατεύονται συνέχεια. Είναι γατζωμένα από πάνω του. Από τους γονείς γατζωμένα. Δεν απομακρύνονται, δεν φεύγουν. Το ίδιο και το μικρό το παιδί, πάρτε το όταν κλαίει την ώρα που είναι ανήσυχο, πάρτε το εσείς αγκαλιά. Δεν κλαίει, μάλλον κλαίει. Όταν το πάρει η μάνα αγκαλιά, γιατί σταματάει? Γιατί αισθάνεται ασφάλεια. Εμπιστεύεται τη μάνα του. Καταλαβαίνει ότι το χέρι που το θοπεύει είναι χέρι που το εμπιστεύεται. Το ίδιο ακριβώς όλα τα ζώα. Έτσι και ο άνθρωπος λοιπόν, η πίστη είναι αυτή που μας κάνει να είμαστε γαρτζωμένοι πάνω από τον Θεό. Να γαρτζωνόμαστε από τον Θεό. Ο άνθρωπος που δεν γαρτζώνεται από το Θεό, γκρεμίζεται. Είδατε που λέμε και στην παράκληση της Παναγίας, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθεμη. Γαρτζώνομαι από πάνω σου. Γιατί έχω εμπιστοσύνη σε σένα, ότι δεν πρόκειται να με εγκαταλείψεις. Χριστέ μου, Παναγιά μου, σου έχω μεγάλη εμπιστοσύνη, τόση μεγάλη εμπιστοσύνη, που είμαι σίγουρος 100%, αυτό σημαίνει σε πιστεύω. Ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι λάθος. Δεν πρόκειται να πάει κάτι στραβά. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει, να ξέρετε, αυτή τη μεγάλη εμπιστοσύνη, αυτή τη μεγάλη πίστη, τότε δύναται όρη μεθεστάνη. Τότε είναι η ώρα που αυτή η πίστη ενεργοποιεί όλη τη χάρη του Θεού και δια του ονόματος του Ιησού Χριστού τελούνται θαύματα. Και όχι θαύματα, αλλά όπως λέει ο ίδιος ο Χριστός, όρη μεθιστάνει. Δηλαδή είναι δυνατόν ο άνθρωπος να μετακινήσει βουνά. Ακριβώς γιατί έχει εμπιστευτεί, έχει απόλυτη εμπιστοσύνη ότι αυτό που λέει στον πατέρα του δεν πρόκειται να γίνει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τον εγκαταλείψω, όπως υπάρχει μια περίπτωση
μία μάνα να εγκαταλείψει το παιδί της, όταν πάει κάποιος να του κάνει κακό, θα πέσει μαχόμενη η μάνα πάνω από το παιδί. Θα σκοτωθεί πιο πριν η μάνα και μετά το παιδί. Δεν υπάρχει περίπτωση να το εγκαταλείψει ο γονιός το παιδί. Το ίδιο λοιπόν, αυτό σημαίνει η λέξη πατέρας. Και ότι έχω πίστη στο Θεό Πατέρα. Έχω πίστη στον εντριάδη Θεό. Και ιδιαίτερα στο πρόσωπο του Χριστού που έγινε άνθρωπος, έλαβε σάρκα και οστά, έζησε ανάμεσά μας, τον γνωρίζουμε πλέον και γι' αυτό ανοίγουμε προσωπική σχέση μαζί του και τον εμπιστευόμαστε. Αυτή λοιπόν η πίστη είναι η οποία στηρίζει την ψυχή του ανθρώπου σε οποιοδήποτε κίνδυνο. Και γι' αυτό λέγει και ο Ψαλμωδός, όπου και αν πορευτώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσομαι ότι εσύ είμαι τεμού, ότι εσύ Κύριε είσαι μαζί μου. Δεν φοβάμαι όπου και να πάω, γιατί ξέρω ότι είμαι κάτω από τη σκέπη σου και ό,τι και να γίνει θα το έχεις επιτρέψει εσύ. Και ό,τι επιτρέψεις εσύ είναι σίγουρα για το καλό μου. Ό,τι και να γίνει. Σου έχω πλήρη εμπιστοσύνη. Το ζήτημα είναι ότι ο άνθρωπος δεν εμπιστεύεται στο Θεό. Δεν εμπιστεύεται τη ζωή του στα χέρια του Θεού. Αφήνει πάντοτε ένα παραθυράκι. Αυτό είναι που χάνει η πίστη. Αρχίζει και χάνει. Όπως ένα φράγμα. Μία μικρή τρυπούλα να έχει και αρχίζει και χάνει. Αυτή θα βγάλει λίγο-λίγο νερό, θα φάει και σιγά-σιγά θα γίνει χαραμάδα, η χαραμάδα θα γίνει αυλάκι, το αυλάκι αυτή μπορεί να πετάξει όλο το πράγμα κάτω. Τυφλή εμπιστοσύνη, τυφλή πίστη απέναντι στο Θεό. Αυτό ζητάει ο Χριστός από εμάς, να τον εμπιστευόμαστε τυφλά. Και γι' αυτό το λόγο αυτή η πίστη είναι δυνατόν να κάνει και θάνατο. Γιατί είναι δυνατόν να κάνει θάνατο? Διότι εμπιστεύομαι, όπως το παιδί γνωρίζει, ότι όταν ζητήσει κάτι από τον πατέρα του, αφού είναι για το καλό του, θα του το δώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση, εκτός αν ζητήσει κάτι παράλογο. Οπότε ο πατέρας, αφού δεν είναι για το καλό του, δεν θα του το δώσει. Το ίδιο να ξέρει λοιπόν το λογικό πρόβατο, εμείς οι άνθρωποι, αυτό που ζητάμε και δεν είναι παράλογο από το Θεό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μας το δώσει. Ο Θεός δεν θα επιτρέψει να γίνει μόνο κάτι από αυτό που ζητάμε, στην περίπτωση κατά την οποία από αυτό που θα μας δώσει, εμείς τελικά θα βλαπτούμε. Οπότε αν δει ο Θεός ότι βλαπτώματα, δεν το δίνει. Δηλαδή ένα μυτερό κατσαβίδι, ένα μαχαίρι κοφτερό, μπορεί το παιδάκι να το ζητάει για να παίξει. Το μικρό παιδάκι. Ο γονιός δεν του το δίνει. Και δεν του το δίνει γιατί είναι σε μια ηλικία που ξέρει ότι εάν δεν προσέξει το παιδί, με το κοφτερό μαχαίρι μπορεί να κοπεί ή να χτυπήσει με το μυτερό το κατσαβίδι. Οπότε λειτουργεί η αγάπη του Θεού η οποία προστατεύει το παιδί. Το ίδιο λοιπόν αυτά που ζητάμε από το Θεό εκπληρώνονται μέσα της πίστης. Που σημαίνει ότι έχω εμπιστοσύνη αυτό που του ζητώ ότι θα το κάνει. Τι ζητώ λοιπόν από το Θεό? Και γι' αυτό λέω ότι η πίστη μας, η εμπιστοσύνη αυτή προς το πρόσωπο του Χριστού, προς τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αυτή η εμπιστοσύνη μας είναι εκείνη η οποία μπορεί να μας δώσει τη δύναμη και να μας στηρίζει συνέχεια πάνω στον Θεό. Η ελπίδα. Η ελπίδα είναι μια άλλη αρετή που φέρνει στην ψυχή μας το έλεος του Θεού και της χαρίζει υπομονή για τα έργα, τα αγαθά της πίστης που έχει να κάνει. Τι κάνει η ελπίδα? Είναι τώρα εκείνη η αρετή η οποία οδηγεί την ψυχή μας στο έλεος του Θεού.
ό,τι και να έχουμε διαπράξει, όταν έχω την πίστη μου, τον εμπιστεύομαι τον Θεό, πλέον ελπίζω επ' Αυτόν. Μακάριος ανήρος ελπίσει επ' Αυτόν, λέει ο Ψαλμωδός. Ελπίζω σε Αυτόν. Και ελπίζω ακριβώς γιατί τον εμπιστεύομαι. Τον άνθρωπο που εμπιστεύομαι, ξέρω ότι δεν πρόκειται να με εγκαταλείψει ποτέ. Άρα μπορώ να ελπίζω σε αυτό. Και γι' αυτό η ελπίδα που με οδηγεί, ότι δεν πρόκειται να χαθώ. Θα με οδηγήσει στο έλεος, στο να του ζητώ για τα αμαρτήματά μου, να του ζητώ για τα χάλια τα προσωπικά μου, να του ζητώ για ό,τι ανομήματα έχω κάνει, για ό,τι αμαρτήματα έχω κάνει, για ό,τι παραλήψεις έχω αφήσει, για ό,τι θα έπρεπε να κάνω και δεν το έκανα. Για όλα αυτά εμπιστεύομαι και ελπίζω στο έλεος του Θεού. Με οδηγεί προς εκεί και ξέρω ότι δεν θα με αφήσει. Γιατί αφού τον εμπιστεύομαι, ελπίζω. Και αν δεν μου το δώσει σήμερα, γιατί δεν πρέπει να μου το δώσει σήμερα, και ξέρει το λόγο που δεν πρέπει να μου το δώσει σήμερα, θα μου το δώσει αύριο ή μεθαύριο. Θα μου το δώσει αύριο ή μεθαύριο. Άρα λοιπόν η ελπίδα είναι η αρετή εκείνη η οποία πρέπει να έχει ο άνθρωπος μέσα του, διότι εμπιστεύεται το Θεό, και αφού εμπιστεύομαι το Θεό και του έχω τυφλή εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μου έρθουν τα πράγματα δεξιά. Δεν με μπορώ να βρω εμπόδια, δεν με μπορώ να βρω δυσκολίες, δεν με μπορώ να βρω μπροστά μου βουνά που πρέπει να διαβώ. Αλλά ξέρω ότι θα φτάσω στο τέλος. Ξέρω ότι η λύση στο πρόβλημά μου θα δοθεί. Αυτό σημαίνει ελπίζω. Και αυτό σημαίνει εμπιστεύομαι το Θεό. Του έχω πλήρη εμπιστοσύνη ότι θα οδηγηθώ στο τέλος σωστά. Και γι' αυτό αφήνομαι και στα χέρια του. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και γι' αυτό αφήνω όλη μου τη ζωή. Τα πάντα τα αφήνω πάνω στα χέρια του Θεού. Γιατί ελπίζω από αυτό. Δεν έχω καμιά αμφιβολία. Την παραμικρή αμφιβολία δεν έχω. Έτσι λοιπόν, η αρετή της ελπίδας είναι εκείνη η οποία βλέπετε έχει να κάνει. Θέλοντας και μη, είναι συγγενής με την πίστη. Γιατί αφού εμπιστεύομαι, αφού το πιστεύω τον άλλον, βεβαίως και μπορώ να ελπίζω πάνω σε αυτό. Άρα η ελπίδα βασίζεται πάνω στην πίστη. Και αφού εμπιστεύομαι, πάλι υπάρχει το ανάποδο. Με γυρίζει στην ελπίδα, ότι μπορώ να ελπίζω στον άνθρωπο που εμπιστεύομαι. Θα λέγαμε είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Συγκοινωνούν τα δοχεία. Και ερχόμαστε στην τρίτη αρετή, που είναι η αρετή της αγάπης, που αυτή ανυψώνει την ψυχή και την κάνει να πετά. Είναι η αρετή εκείνη που πλέον είναι η κορονίδα, θα λέγαμε, των αρετών. Είναι ότι το ψηλότερο, η κορυφή επάνω. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αρετή από την τέλεια αγάπη. Είδαμε τη βάση, είδαμε τη μέση, βλέπουμε και την κορυφή. Η κορυφή επάνω είναι αυτός που έχει αποκτήσει μέσα στην καρδιά του πλέον την τέλεια αγάπη. Αυτή λοιπόν η αρετή ελευθερώνει τον άνθρωπο και μπορεί και τον κάνει και πετά. Είναι ελεύθερος και πετά ψηλά. Μπορεί κάποιος να μας περιγράψει τι είναι η αγάπη. Σας λέω ότι δεν μπορεί να την περιγράψει. Ας προσπαθήσει κάποιος να μας περιγράψει τι είναι η αγάπη. Είναι αδύνατο να περιγράψει κανείς αυτή την αρετή. Τι είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι το παν. Γι' αυτό αναγκάζεται και ο Ιωάννης να πει ότι τελικά η αγάπη είναι ο Θεός. Δεν είναι τίποτα άλλο. Διότι η αγάπη είναι το παν, είναι η κορυφή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ανώτερο. Και γι' αυτό λέει ότι η αγάπη είναι ο Θεός. Μόνον έτσι μπόρεσε
ο Ιωάννης να περιγράψει την αγάπη. Και πώς να περιγράψεις την αγάπη, που η αγάπη είναι η ζωή, είναι το όλον, είναι ο λόγος υπάρξεως του ανθρώπου, είναι η πηγή της ζωής, είναι το οξυγόνο της ανθρώπινης καρδιάς, είναι κινητήριος δύναμης προς τον πλησίον μας και προς κάθε αγαθόν έργο. Αυτό δεν περιγράφεται. Αυτό βιώνεται. Αυτό είναι μέσα στην υπόθεση της καρδιάς μας. Δεν είναι ένα αντικείμενο που μπορώ να το περιγράψω όπως μπορώ να περιγράψω αυτό το κουδούνι ή αυτό το βιβλίο. Γιατί είναι το πάνι αγάπη, είναι το όλο. Είναι το οξυγόνο της καρδιάς μας. Είναι κινητήριος δύναμης της καρδιάς. Είναι η πηγή της ζωής. Είναι λόγος υπάρξεως για να υπάρχει ο άνθρωπος. Δεν είναι λοιπόν κάτι το οποίο μπορεί ο άνθρωπος να περιγράψει. Έτσι λοιπόν ο μαθητής αγάπης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, φτάνει να πει ότι ο Θεός αγάπηστε. Και όποιος δεν έχει φτάσει σε αυτή την αγάπη, έρχεται ο Απόστολος Παύλος να μας πει στην προς Κορινθίους ότι και αν τις γλώσσες φτάσουν στο σημείο να έχω και να μιλάω πολλές ξένες γλώσσες, να έχω πτυχία, να έχω γνώσεις, να έχω πίστη ώστε όλοι με τις στάνει, να μπορώ να κάνω θαύματα, να πέφτω στη φωτιά και να καίγομαι, να φτάνω στο μαρτύριο και να μαρτυρώ, να δίνω τη ζωή μου για τον Χριστό. Εάν όμως λέει δεν έχω αυτή την κορυφή, δεν έφτασα στην κορυφή, δεν έχω αυτή την αρετή, είμαι σκύβαλο να λαλάζω. Ουδέν έπρασα. Τίποτα δεν πέτυχα. Διότι πρέπει να χτυπήσω πάνω την κορυφή. Και η κορυφή είναι η αγάπη. Είναι η αρετή της αγάπης. Όπως τα λέγαμε, έχουμε ένα σπίτι, βάλαμε τα θεμέλια, χτίσαμε τους τοίχους, μπήκαν τα παράθυρα, αλλά άμα δεν πει από πάνω η σκεπή, το σπίτι δεν σκεπάστηκε. Γι' αυτό λέει η αγάπη πάντα στέκει. Και η αγάπη είναι εκείνη που κάνει τον άνθρωπο και να ελπίζει. Η αγάπη πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ου λογίζεται το κακόν. Η αγάπη ου χέρι επί τη αδικία. Έχει χαρακτηριστικά πάλι η αγάπη, που δείχνει, αν θέλουμε να βρούμε ποια είναι η γνήσια η αγάπη. Ου ζηλεί. Ο άνθρωπος που αγαπάει δεν ζηλεύει. Και γι' αυτό όταν ακούω ερωτευμένους που λένε ότι ζηλεύει ο ένας τον άλλον, και αν υπάρχει μέσα ζήλια, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν αγαπάει, λέει ψέματα. Όταν ζηλεύει ο άνθρωπος που είναι ζηλιάρης, αυτός ο άνθρωπος δεν θα σε αγαπάει και σου λέει ότι σε αγαπάει. Ζηλεύει και το λέει. Έχει αντίθετα πάθος μέσα του αμαρτωλό. Δεν έχει αγάπη για σένα. Πάθος έχει που το εκδηλώνεται σε ζήλια και νομίζω ότι σε αγαπάει. Αρρωστημένη αγάπη όπως θα την πω. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος, η αγάπη όταν αγαπάς δεν ζηλεύεις. Ου λογίζεται το κακό. Δεν μπορεί να πάει να μου βάλει κακό, ότι μπορεί ο άνθρωπος που αγαπώ να μου κάνει ποτέ αυτό το κακό. Να με προδώσει, να με πουλήσει, να με ξεφτελήσει, να με ταπεινώσει, να μου κάνει το ένα. Δεν μπαίνει αυτό μέσα στο μυαλό μου. Ξέρω ότι κάθε κίνηση που κάνει, την κάνει από αγάπη. Όπως η μάνα μπορεί να κάνει μια κίνηση εις βάρος ή ο πατέρας του παιδιού με ένα σκεπτικό βρώμικο μες στο μυαλό του. Ακόμα και όταν το βρίζει, δεν το βρίζει γιατί θέλει να τον ταπεινώσει ή να τον ξεφτελήσει η μάνα. Το λέει στην αγανάκτησή της. Δεν είχε απότερο σκοπό. Ενώ ο ξένος όταν σε βρίζει, σίγουρα σε βρίζει για να σε ξεφτελήσει. Σίγουρα σε βρίζει για να σε ταπεινώσει. Σίγουρα το κάνει για άλλο λόγο. Η μάνα δεν το κάνει. Άρα λοιπόν η αγάπη πάλι έχει κάποια χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, γνησιότητος. Φαίνεται η γνήσια αγάπη από την ψεύτικη αγάπη.
ξεχωρίζουν αυτές οι δύο αγάπες. Για να πιστεύεις, πρέπει να αγαπάς. Για να έχεις τον άλλον εμπιστοσύνη, τυφλή εμπιστοσύνη, σε όλα τα ζητήματα, αν δεν τον αγαπάς, δεν μπορείς να το έχεις εμπιστοσύνη. Πρώτα έναν άνθρωπο τον αγαπάς, πλήρως, και μετά τον εμπιστεύεις. Δεν δημιουργείται πρώτα η σχέση εμπιστοσύνης. Και όταν τον εμπιστεύεσαι, είναι σίγουρο ότι τον έχεις αγαπήσει. Και όταν τον αγαπάς, είναι σίγουρο ότι τον εμπιστεύεσαι. Πάλι είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Και πάλι όταν αγαπάς, ο άλλος μπορεί να ελπίζει σε σένα. Γιατί ξέρει ότι τον αγαπάς. Όμοιος και εσύ μπορεί να ελπίζεις σε εκείνον. Γιατί ξέρεις και εκείνος ότι σε αγαπάει. Άρα η αγάπη έχει να κάνει και με την πίστη και με την ελπίδα. Η πίστη και η ελπίδα συγκοινωνούν τα δοχεία, αλλά όμως και η πίστη με την αγάπη και η αγάπη με την ελπίδα είναι πάλι συγκοινωνούν τα δοχεία. Και οι τρεις αρετές είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Πίστης, ελπής, αγάπη. Μίζω τούτο, κορυφή όλων, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι η αγάπη. Η μία αρετή τρέφει την άλλη. Τη συντηρεί, τη συμπληρώνει. Και η κορυφή των αρετών, όλων των αρετών, είναι η αγάπη. Όποιος αγαπά, ελπίζει. Ελπίζει διότι ξέρει ότι η αγάπη νικά τελικά. Αλλά και εκείνος που ελπίζει, αγαπά, δι' αυτό και ελπίζει. Ξέρει ότι εξαιτίας της αγάπης του Θεού θα βρεθεί λύτρωσης. Θα βρεθεί τελικά η σωτηρία. Θα βρεθεί η λύση στο πρόβλημά του. Εκείνος που εμπιστεύεται ταυτόχρονα ελπίζει, διότι η πίστη του αυτή του δίνει τη δύναμη να συνεχίζει να ελπίζει. Διότι γνωρίζει ότι ο Θεός αγαπά, διότι είναι η αγάπη. Οπότε δεν ελπίζει άδικα επάνω σε αυτό. Ξέρει ότι ο Θεός θα δώσει την πλέον, όπως σας είπα, κατάλληλη και το σοφότερη λύση στο πρόβλημά του, σε αυτόν που ελπίζει, σε αυτόν που αγαπά. Την πλέον συμφέρουσα για τον άνθρωπο λύση. Ίσως να μην είναι αυτή που αναμένει. Ο σαρκικός, ο χωμάτινος, ο γήινος άνθρωπος. Αλλά η λύση που θα δοθεί θα είναι πλέον συμφέρουσα για την ψυχή του ανθρώπου και θα είναι σωτηρία για τον πνευματικό άνθρωπο. Είναι λοιπόν, αυτές είναι μερικές σκέψεις που τις έγραφα κάτω και καθόμουν προηγουμένως. Είναι αλληλένδετες και οι τρεις. Και αλίμονος στον χριστιανό που δεν έχει αυτές τις αρετές. Και σήμερα, αν εξετάσουμε, θα δείτε ότι δεν τις έχουμε αυτές τις αρετές. Αν δούμε στο πρακτικό μέρος, θα διαπιστώσουμε το ακριβώς αντίθετο. Δεν τις έχουμε αυτές τις αρετές. Ούτε την πίστη, ούτε την ελπίδα, ούτε την αγάπη. Θέλετε να αναφέρω παραδείγματα. Αναφέρω. Να δούμε ότι δεν την έχουμε. Ας πιάσουμε από την πίστη. Εμπιστευόμαστε στον Θεό. Έχουμε εμπιστοσύνη. Κι όμως, γιατί μόλις μας συμβεί κάτι, αυτομάτως παραλύουμε. Γιατί, αν κάτι γίνει μέσα στο σπίτι μας, κάτι οικογενειακό, κάτι προσωπικό μας τύχει, γιατί παραλύουμε. Γιατί τα χάνουμε και δεν ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε το γεγονός. Γιατί
αν είχαμε εμπιστοσύνη στο Θεό, λέγαμε δόξα σοι ο Θεός, έτσι το θέλει ο Θεός, τον εμπιστεύομαι. Ξέρει γιατί το κάνει. Ξέρει γιατί το επιτρέπει αυτό. Σίγουρα είναι για το καλό μου. Ποιος το κάνει από μας? Σε οποιαδήποτε περίπτωση, κοιτάμε πώς θα ενεργήσουμε, πώς θα αμυνθούμε αν είναι μια κίνηση εναντίον μας, πώς θα λάβουμε μέτρα, τι πρέπει να κάνουμε. Άρα δεν έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Αφού κάνω εγώ ενέργειες. Κινούμε, θα μου πείτε, μα πρέπει να κάνω το ανθρώπινο. Το ανθρώπινο μέχρι το ορισμένο σημείο το λέει και η Γραφή. Να το κάνεις. Από εκεί και πέρα δες το όμως ότι έρχεται η απελπισία. Όταν δεν γίνεται έτσι όπως το θέλεις. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι μπορεί η πλέον συμφέρουσα λύση από αυτό που ζητάμε από το Θεό να μην είναι αυτό που ζητάμε. Να μην είναι έτσι όπως εμείς το θέλουμε. Και αν έχω εμπιστοσύνη στο Θεό, θα πρέπει να αφήσω το Θεό, όχι να τον κάνω να συμφωνήσει με τη λύση που εγώ θέλω, που εμένα συμφέρει, που εγώ ασχίζω να γίνει. Ένα παράδειγμα. Είδατε μετά από 11 χρόνια, σταυρώσαμε με το Τίμιο Ξύλο τα δύο αδέλφια που δεν κάνανε παιδιά και αποκτήσαν δίδυμα, έγινε. Έλλειος η μία και έχει δίδυμα, δίδυμα και η άλλη, και όμως 5,5 μηνών η μία αποβάλλει και τα δύο τα δίδυμα. Τα γέννησε πρόωρα και είναι τώρα σε θερμοκοιτήρα και τα δύο. Ο πατέρας τι ελπίζει, τι θέλει, τι ζητάει από τον Θεό. Να ζήσουν, ζούνε μέχρι στιγμής. Φτάσαν ήδη 6 μηνών και σε λίγες ημέρες θα μπουν στον 7ο μήνα. Ολοκόμως, ο πατέρας τι ζητάει. Τι γίνεται τώρα που γονατίζει και η μάνα μου. Θεέ μου, σε παρακαλώ, χάρισέ τα μου υγιή και να ζήσουν τα παιδάκια μου. Αυτό παρακαλεί. Αυτό παρακαλεί. Δεν λέει Θεέ μου ότι θέλεις κάνει. Εγώ στα αφήνω στα χέρια σου. Σε εμπιστεύομαι. Αν είναι για το καλό να ζήσουν, θα ζήσουν Θεέ μου. Γιατί εσύ θα το θέλεις. Εάν δεν είναι, θα μου τα πάρεις. Προσεύχεται και ζητάει από το Θεό το θέλημα του Θεού να ταυτιστεί με το θέλημα το δικό του. Το θέλημα το δικό του να ζήσουν τα παιδιά. Είναι το ίδιο το θέλημα του Θεού. Και φέρτε το τώρα στο προσωπικό μας. Αρρωσταίνει η μάνα μας. Αρρωσταίνει ο αδελφός μας. Και μας λέει ο αδελφός πεθαίνει. Είναι τόσο βαριά η κατάσταση που πεθαίνει. Τι προσεύχεσαι? Ποια είναι η προσευχή που κάνεις? Εμπιστεύεσαι στο Θεό και του λες Θεέ μου, σε παρακαλώ άφησέ τον να ζεις. Θεέ μου δώσ' του ζωή. Αυτό δεν λες? Είναι αυτή όμως η συμφέρουσα λύση? Είναι αυτό προς το συμφέρον της ψυχής από το νου που ζητάμε? Της μάνας. Να το έχουμε και μητέρες και ακούν αυτή τη στιγμή. Για να αρρωστήσει ένα τα παιδιά τους. Τι θα ζητήσουν από τον Θεό? Ότι Θεέ μου κάνει ό,τι θέλεις. Μήπως θα προσπαθήσουν να κάνουν το Θεό με την προσευχή τους. Να πει αχ Θεέ μου, να ζήσει ο γιος μου, να ζήσει η κόρη μου. Αυτό δεν ζητήσουν. Αυτό τι είναι? Έλλειψη εμπιστοσύνης. Ο Θεός που επέτρεψε και αρρώστησε ή κινδυνεύει να πεθάνει, δεν το γνωρίζει? Το γνωρίζει.
Κι όμως το επέτρεψε. Δείτε την απιστία ημών. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη και αυτομάτως αρχίζουμε και του ζητάμε από το Θεό τι. Να ζήσει. Δεν τον εμπιστευόμαστε. Δεν του έχω εμπιστοσύνη. Δεν ξέρει ότι ο Θεός αρρώστησε το παιδί μου και ότι αυτό είναι το παιδί μου και πονάω. Δεν ξέρει ο Θεός ότι αυτή είναι η μάνα μου και πονάω να αρρωστήσει. Δεν ξέρει ο Θεός πόσο θα στεναχωρηθώ αν πεθάνει το παιδί μου. Δεν το ξέρει. Το ξέρει. Γιατί δεν τον αφήνω να ενεργήσει αν του έχω τυφλή εμπιστοσύνη όπως εκείνος θέλει. Προσπαθώ να του φέρω το Θεό να κάνει αυτό που εγώ μέσα μου θέλω. Πάλι βγαίνει εδώ ένα εγώ του ανθρώπου. Πάλι βγαίνει ένα εγώ. Αλλά ο Θεός, όταν τον εμπιστευόμαστε, του λέμε σου πω εμπιστοσύνη Θεέ μου, ό,τι θέλεις κάνει. Εσύ ξέρεις. Ό,τι θέλεις κάνει. Ξέρεις ποιο είναι το συμφέρον. Ξέρεις τι πρέπει να γίνει. Και ξέρεις τι δεν πρέπει να γίνει. Εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εσύ πράξε αυτό που πρέπει να γίνει. Και ας είναι δοξασμένο το όνομά σου. Ό,τι και να γίνει, εγώ θα δοξάζω το όνομά σου. Δείχτε μου λοιπόν αυτή την πίστη. Ένα απλό παράδειγμα που το έχουμε καθημερινά, άμα πάτε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο. Και μετά όταν πεθάνει το παιδί, πεθάνει η μάνα, πού είναι ο Θεός που εγώ παρακάλαγα. Πού είναι ο Θεός που εγώ παρακάλαγα. Γιατί δεν άκουσε, γιατί δεν ανταποκρίθηκε, δεν υπάρχει. Δεν σκέφτεται ότι ο Θεός ενήργησε με αυτό που είπα και έγραψα εδώ στο σημείωμά μου. Ότι ο Θεός θα δώσει την πλέον συμφέρουσα για τον άνθρωπο λύση. Ίσως η λύση αυτή να μην είναι αυτή που αναμένει ο σαρκικός, ο χωμάτινος, ο γήινος άνθρωπος. Αλλά η λύση αυτή θα είναι όμως συμφέρουσα για την ψυχή του ανθρώπου. Και γι' αυτό προσευχόμαστε και λέμε τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών. Να μας δίνεις Χριστέ μου ότι είναι προς το καλό και προς το συμφέρον της ψυχής μου. Πού είναι λοιπόν αυτή η πίστη? Δεν υπάρχει αυτή η πίστη. Δεν αφήνουμε το Θεό να ενεργήσει. Και πολλές φορές συλλαμβάνω και εγώ τον εαυτό μου. Που σας το λέω να μην τον αφήνω το Θεό να ενεργήσει. Το συλλαμβάνω, τον αφήνω, τον ξανασυλλαμβάνω. Είναι μια ολόκληρη εσωτερική τραγωδία αυτή του ανθρώπου. Τον αφήσει τελείως και να εμπιστευτεί τη ζωή του στα χέρια του Θεού. Να σ' αγώνας τελείως. Να πούμε άλλο παράδειγμα. Θα δούμε για την ελπίδα. Που λέμε ότι ελπίζουμε στον Θεό. Ποιος σήμερα ελπίζει στον Θεό? Παλαιά έλεγαν οι άνθρωποι, έχει ο Θεός, αλλά το πίστευαν. Αυτό που έλεγαν, έχει ο Θεός. Γιατί είχαν εμπιστοσύνη στον Θεό. Σήμερα και αυτή η ελπίδα έχει χαθεί. Και γι' αυτό οι άνθρωποι οδηγούνται στις αυτοκτονίες. Η αισθητοσύνη είναι έλλειψη εμπιστοσύνη στον Θεό. Και απελπίζεται. Νομίζω ότι βαλτώνει, ότι πνίγεται, ότι χάνεται. Και εκεί οδηγεί ο διάβολος, ξέρετε. Στα ακριβώς αντίθετα, σε οδηγεί δηλαδή, το ίδιο δεν έκανε ο διάβολος μέσα στον Ιούδα. Τον έβαλε στην αρχή και τον πρόδωσε τον Χριστό. Συνέρχεται ο Ιούδας κάποια στιγμή. Ορμάνει άλλοι δαίμονες από την άλλη και τον χτυπούν. Και τον οδηγούν στην απελπισία. Και του λένε εσύ τώρα τέλειωσες. Δεν υπάρχει σωτηρία για σένα.
Έτσι όπως τα έχεις κάνει, τα έχεις κάνει θάλασσα. Πρόδωσες τον διδάσκαλο. Πρόδωσες τους 12 μαθητές. Τους άφησες τελείως. Καμία ελπίδα σωτηρίας δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πλέον ελπίδα σωτηρίας. Και τι κάνει ο Ιούδας, αυτό που έκανε ο Ιούδας, είναι μετά ότι πήγε και απαγχωνίστηκε. Απαγχωνίστηκε ο Ιούδας. Αυτοκτόνησε. Και έχασε την ψυχή του. Ο άνθρωπος όμως που ελπίζει στο Θεό και έχει αυτή την αρετή της ελπίδος, αυτός που ελπίζει σημαίνει ότι εμπιστεύεται το Θεό. Και αυτό του γεννάει, η πίστη αυτή του γεννάει την ελπίδα του μέσα. Ότι ο Θεός δεν θα μ' αφήσει. Όπως δεν μ' άφησε τόσα χρόνια. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να μην είχε τελειώσει τόσα χρόνια. Δεν μ' άφησε. Ελπίζω λοιπόν στη σωτηρία μου. Ελπίζω στη σωτηρία της ψυχής μου. Ελπίζω ότι ο Θεός θα με αφήσει να μετανοήσω πραγματικά. Ελπίζω ότι ο Θεός θα με πάρει κοντά του. Και αυτό μου το γεννάει η πίστη απέναντι μου προς τον Θεό. Αλλά ο σημερινός άνθρωπος έφτασε στο σημείο να αναρωτιέται αν υπάρχει κόλαση και παράδοση. Δεν πιστεύετε τίποτα. Δεν πιστεύει δηλαδή σε τίποτα. Έλειωσε. Ο μπροστά του είναι ένα χάος. Έφτασε μονάχα ότι η ζωή μου είναι αυτή, γι' αυτό πρέπει να κοιτάξω και γι' αυτό γίνεται και στην πολιτική. Αρπάζει ο ένας, κλέβει ο άλλος, γιατί πάνε μόνοι τους να τακτοποιήσουν τα τη ζωή τους. Χωρίς να ξέρουν τι τους περιμένει. Διάβαζα εδώ στο Γεροντικό μια ιστορία που έλεγε ότι για έναν χριστιανό. Να το βρω να σας το διαβάσω. Έλεγε ότι κάποιος χριστιανός, λέει, σε ένα χωριό, είχε ένα μικρό περιβόλι. Το καλλιεργούσε και ό,τι ό,τι του απέβηκε, κρατούσε από τα έσοδα, τα πράγματα που πουλούσε, τόσα μόνο όσα του χρειαζόντουσαν για να ζει μέτρια και πτωχικά. Τα υπόλοιπα τα μοίραζε σε άλλους φτωχούς, γιατί έκανε ελεημοσύνη. Κάποτε ο διάβολος, για να τον εμποδίσει από την ελεημοσύνη, άρχισε να τους παίρνει ζυζάνια στην ψυχή του. Του ψιθυρίζει λοιπόν στο νου και του λέει, δεν βάζεις λίγα χρήματα στην άκρη, να έχεις κάτι της για τα γεράματά σου. Μπορεί αύριο να σου έρθει κάποια ρόσκη όταν γεράσεις και να μην είσαι σε θέση τότε να εργάζεσαι και τι θα γίνεις. Και ο άνθρωπος παρασύρθηκε από το λογισμό του. Αφέθηκε στο λογισμό του και παρασύρθηκε. Έτσι περιόρισε σιγά σιγά τις ελεημοσύνες του για να κάνει οικονομία. Με τον καιρό γέννησε ένα μικρό χιούπι νομίσματα. Όταν το γέννησε πήγε και το έφτασε ικανοποιημένος σε ένα λάμπο εκεί στο περιβόλι του λέγοντας τώρα αυτά θα τα φυλάξω για τα γεράματά μου. Αλλά ξαφνικά του έρχεται μια βαριά αρρώστια και σαπίζει το πόδι του. Έτσι αναγκάστηκε αμέσως να ξετάψει πάλι το κιούπι. Και άρχισε να ξοδεύει στους γιατρούς για να θεραπεύσει το πόδι του. Τελικά η κατάσταση του ποδιού του χειροτέρευσε και οι γιατροί του είπαν ότι θα το κόψει. Και έπρεπε πάλι να πληρώσει τους γιατρούς για να κόψει το πόδι του. Την παραμονή της ημέρας που ορίστηκε η οδυνηρή εγχείρηση, πήρε κοντά στο κρεβάτι του κυφουρός το κιούπι του και άρχισε να μετράει και να ξαναμετρά τα τελευταία υπολείμματα των οικονομιών του που θα τα έδινε την άλλη μέρα στους γιατρούς για να τον αφήσουν αυτή τη φορά χωρίς πόδι. Είχε τώρα πικρά μετανοήσει που στήριξε όλες τις ελπίδες του επάνω στα χρήματά του και όχι στο Θεό του. Και τώρα τον παρακαλούσε με όλη του την ψυχή να το συγχωρήσει για αυτό που έκανε. Καθώς προσευχόταν και έκλαιγε, παρουσιάζεται μπροστά άγγελος Κυρίου και του λέει, τα χρήματα που σύναξες και που τα στέρισες από τους φτωχούς που τα έδινε σε λιμοσύνη, μήπως σου χρησιμεύσαν σε τίποτα, τον ρώτησε με αυστηρή φωνή ο άγγελος.
Όχι, του απαντά. Αναγνωρίζω πως έσφαλα. Αλλά αν τύχω συγχώρησης από το Θεό, δεν θα ξαναπέσω στο ίδιο σφάλμα. Μόνο η ελπίδα στο Θεό είναι σταθερή και βεβαία. Φώναξε ο δυστυχής μόνο τον πόνο της ψυχής του. Τότε ο αγαθός άγγελος άγγιξε το πονεμένο πόδι του και παρευρεθεί στο πόδι έγινε. Το πρωί που πήγαν οι γιατροί με τα χειρουργικά εργαλεία να τον ακροτοριάσουν, βρήκαν το πόδι υγιέστατο και τον άνθρωπο να είναι τελείως υγιής. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτός που ήλπιζε στο Θεό ξεγελάστηκε από ένα λογισμό του και σου λέει, δεν βάζω αυτά στην άκρη. Ενώ αυτά τα έκανε λιμοσύνη πάντα. Έτσι τα στέρεις από σύνου στέκεται και να ματά. Το ίδιο κάνει ο διάβολος. Το ίδιο έκανε και κλώνησε την εμπιστοσύνη στον Αδάμ και στην Εύα. Που του είπε, φάτε από το Θεό. Φάτε από αυτό το φρούτο, του είπε. Γιατί ο Θεός, αν το φάτε, θα γίνετε θεοί, γι' αυτό δεν σας άφησε. Κλονίστηκε η εμπιστοσύνη που είχαν απέναντι στον Θεό. Και αυτό έφερε την πτώση τους αμέσως. Αυτομάτως έπεσε ο Αδάμ και η Εύα. Αυτομάτως έπεσε. Γιατί ενώ ήλπιζε στο Θεό, ενώ είχε εμπιστοσύνη στο Θεό, πίστευε, κάποια στιγμή ο διάβολος τον κλώνησε. Έτσι λοιπόν, πού είναι η δική μας εμπιστοσύνη, αλλά ούτε και ελπίδα έχουμε. Κάνουμε σκέψεις, κάνουμε κινήσεις, κάνουμε ενέργειες. Δεν υπάρχει το γεροντικό κάπου εδώ, ότι στο μοναστήρι του Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάτου, έχουμε πάει πολλές φορές τέλος όλοι, να το ξέρουμε. Όταν πρωτοϊδρύθηκε το κοινόβιο του Οσίου Θεοδοσίου στην Παλαιστίνη, ήταν τόσο φτωχό που συχνά τότε και τα χρόνια που δεν είχε ούτε τα απολύτως αναγκαία για τη συντήρηση τότε των μοναχών. Ήταν μεγάλο Σάββατο το απόγευμα. Περίμεναν να εορτάσουν το Άγιο Πάσχα. Οι αδελφοί έψαχναν απελπισμένοι ολόκληρο το μοναστήρι. Δεν ζητούσαν και μεγάλα πράγματα. Για τίποτε φαγώσιμο δεν τους ενδιέφερε. Ούτε συζήτηση δεν γινόταν γι' αυτό, γιατί δεν υπήρχε τίποτα. Έψαχναν μόνο για ένα πρόσφορο να βρουν, τουλάχιστον να μπορούν να κάνουν τη Θεία Λειτουργία το βράδυ και να κοινωνήσουν. Αδύνατο να βρουν έστω και ένα πρόσφορο. Και εδώ στέρησης σκεφτήκανε. Το είπαν στο γέροντά τους, στον Όσιο Θεοδόσιο. Τους άκουσε με απόλυτη ηρεμία. Σαν να συνέβαιναν όλα αυτά σε ξένο μοναστήρι. Ούτε την ανησυχία του συμμερίστηκε ο ουράνιος εκείνος άνθρωπος. Και αντιθέτως έδωσε διαταγή να ετοιμαστεί τραπέζι, να στρώσουν δηλαδή τα ποτήρια, να στρώσουν ό,τι έπρεπε να στρώσουν τα πιάτα για το βραδινό τραπέζι και να ετοιμαστούν κανονικά για τη Θεία Λειτουργία. Και για το πασχαλινό γεύμα. Πετάγεται ένας μοναχός και λέγει, «Μάται η παρηγοριά του γέροντα». Όσιος έκανε πως δεν άφησε το μοναχό. Μήπως έγινε ασθενέστερος στη δύναμη ή ατονότερος στο να χορηγεί και σήμερα, λέει, παιδιά μου, εκείνος που έθρεψε με μάνα μέσα στην έρημο ένα ολόκληρο λαό και χόρτασε ένα πλήθος ολόκληρο με πέντε ψωμιά και δύο ψάρια. Μήπως εκείνος δεν μπορεί να θρέψει και εμάς σήμερα, γυρίζει και τους λέγει Όσιος Θεοδόσιος. Θαύμασαν οι μοναχοί την πίστη του ηγουμένου τους, μα δεν καθόρθωσαν να τον μιμηθούν. Βασίλευε ο ήλιος, όταν ξαφνικά χτυπάει η πόρτα του μοναστηριού και κάποιος άγνωστο έφερνε δύο καμήλες φορτωμένος. Πήγε να τους λέει μια μικρή δωρεά σε κάποια σκήτη, πιο πέρα από εσάς. Μα για άγνωστους λόγους οι καμήλες μου σταματήσαν εδώ και δεν προχωρούν. Με κανένα τρόπο δεν μπόρεσαν να τους κάνουν ένα βήμα. Λέγω τότε, μήπως θέλει ο Θεός να αφήσω αυτά τα λίγα τρόφιμα σε εσάς. Λίγα τρόφιμα, είπαν οι μοναχοί.
δύο καμήλες υπερφορτωμένες. Αυτά τους έφτασαν τα τρόφιμα έως και την Πεντηκοστή και πέρα ακόμα. Ούτε οι προσφορές έλειψαν από τη Θεία Λειτουργία. Πολύ μεγάλη ελπίδα είπαν τότε αναμεταξύ τους οι καλόγεροι του Οσίου του Αγίου Θεοδοσίου, οι οποίοι ευλαβούντο το γέροντά τους που ήταν στολισμένους με αυτή την αρετή της ελπίδος. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν απελπίστηκε. Δηλαδή έφτασε μεγάλο Σαββάτο βράδυ, σουρώπωνε, νύχτωνε και εκείνος τους είπε ετοιμάστε κανονικά. Δεν μπορεί εκείνος ο οποίος έτρεψε. Δείτε πόση εμπιστοσύνη του είχε ταυτόχρονα. Γι' αυτό η πίστη και η ελπίδα είναι συνδεδεμένες άρρηκτα. Δείτε πόση εμπιστοσύνη του είχε. Σου λέει δεν είναι δυνατόν να αφήσει τα παιδιά του χωρίς Θεία Λειτουργία, να αφήσει τα παιδιά του χωρίς τον πρόσφορο, να αφήσει τα παιδιά του ο Θεός χωρίς να φάνε το πασχαλινό τραπέζι. Δείτε μου αυτή την πίστη σας παρακαλώ και αυτή την ελπίδα σήμερα. Δεν την έχουμε εμείς. Οι οποίοι δεν μεριμνούμε, όπως είπε ο Χριστός, για τον άρτον ημών των εφιούσιων. Που αυτό πρέπει να μεριμνούμε. Αλλά τον άνθρωπο τον έχει φάει μια πληστεία. Να αποκτήσει κι άλλα και να έχει για αύριο και να έχει μεθαύριο. Και ξεχνάει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να πιάσει δύο μέτρα χώμα μες στη γη. Και αυτό είναι που σας είπα, που κάνουν και υπουργούς, που κάνουν και βουλευτές, που κάνουν τον κάθε άνθρωπο πάνω στη γη, να αδικεί, να βλάπτει, να κλέβει, για να έχει ο ίδιος, νομίζοντας ότι έτσι θα περάσει καλά. Νομίζοντας ότι έτσι θα περάσει καλά, όσο πέρασε και ο Ωνάσης. Όσο πέρασε και ο Ωνάσης. Πόσα χρήματα κι αν είχε, ούτε την κόρη του έσωσε, ούτε το γιο του τον Αλέξανδρο έσωσε, ούτε ο ίδιος μπόρεσε να σωθεί. Τελικά. Βλέπετε πόσο βασικό λοιπόν είναι η ελπίδα και η πίστη. Και να κλείσουμε με το τελευταίο, που είναι η αγάπη. Και αυτή εξέλιπε στις μέρες μας. Και τι εξέλιπε. Ψυγίσεται η αγάπη των πολλών στις έσχατες ημέρες. Πού είναι αυτή η αγάπη η οποία είπαμε είναι η κορονίδα που πάντα στέγει, πάντα τα σκεπάζει. Πού είναι αυτή η αγάπη. Πού είναι ακόμα και μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μας αυτή η αγάπη. Δείχνουν οι άνθρωποι της Εκκλησίας αγάπη απέναντι στον πονεμένο. Γίνονται κάτι ελεημοσύνες, δεν λέω ότι δεν γίνονται. Γίνονται κάποια έργα αγαθά. Ποιος όμως άνθρωπος αγάπησε τον πλησίον του σαν τον εαυτόν του. Ποιος, αφού αυτή είναι η εντολή του Κυρίου μας. Αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου. Πώς θέλω εγώ ο Θεός να με αγαπάει και να με σκεπάζει και να με φροντίζει. Πώς το θέλω και το ζητώ. Πού είναι η αγάπη σήμερα μεταξύ των μοναχών. Ο ένας μοναχός να στηρίζει, να σκεπάζει, να αγαπά τον άλλον. Πού είναι. Το ένα μοναστήρι να στηρίζει, να αγαπά το άλλο. Πού είναι. Πού είναι η αγάπη μεταξύ των ιερέων. Πού είναι η αγάπη μεταξύ των ιερέων που φτάσαμε στα χρόνια του Κοσμά του Ετωλού που λέει ο Κοσμάς Ετωλός ότι οι ιερείς στις έσχατες ημέρες θα γίνουν χειρότεροι από τους λαϊκούς. Πού είναι η αγάπη αυτή. Πού είναι η αγάπη των αρχιερέων. Να δείξουν αγάπη προς τους ιερείς. Βρείτε μου έναν ιερέα. Δεν μιλάμε αν υπάρχουν πέντε εξαιρέσεις. Αλίμονο, υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, αλίμονο αν δεν υπήρχαν και οι πέντε.
καλόγεροι, οι πέντε καλόγλυες, οι πέντε παπάδες, ή οι πέντε δεσποτάδες, ή οι πέντε χριστιανοί. Μα δεν μιλάμε για τους πέντε όμως, ούτε για τους δέκα. Μιλάμε για την πλειοψηφία. Πού είναι η αγάπη των αρχιερέων προς τους ιερείς, προς τους μοναχούς, προς τις μοναχές? Πού είναι? Βρείτε μου αυτή την αγάπη που να σηκώνει και να δείχνει πραγματικά ότι ο επίσκοπος είναι ο πατέρας. Να σηκώσει το τηλέφωνο και να ρωτήσει, παιδιά μου, τι θέλετε, τι έχετε ανάγκη? Είστε καλά? Να τρέξει. Και να τρέχει. Όχι να τρέχει να τον τραπεζώνει το μοναστήρι. Όχι να τρέχει για να πάρει χρήματα από το μοναστήρι. Όχι να τρέχει για να πάρει το παγκάρι, το ποσοστό που νόμιμα του ανήκει. Πού είναι να φέρθει σαν πατέρας? Βρείτε μου ιερέα που δεν έχει παρακαλώ παράπονο από τον επίσκοπο ότι δεν συμπεριφέρεται καλά. Δεν του συμπεριφέρθηκε στοχικά. Δεν του συμπεριφέρθηκε σαν πατέρας. Στη δύσκολη στιγμή. Την ώρα που τον είχε ανάγκη. Δεν τον κατανόησε. Και το ξαναλέγω. Δεν εννοώ για πέντε ούτε για δέκα που μπορούν να του εξαιρέσουν. Μιλάμε στην ευρεία μας ολόκληρη της Οικουμένης. Πώς είναι οι αρχιερείς. Πώς είναι οι παπάδες, πώς είναι οι καλόγεροι. Το ίδιο και οι παπάδες. Πώς είναι αυτοί οι παπάδες που όταν τους χτυπήσεις στην πόρτα, ο άλλος ο παπάς που έχει ανάγκη, θα θυσιαστούν, θα γίνουν θυσία για τον αδελφό τους? Πού είναι το ένα μοναστήρι να γίνει θυσία για το άλλο μοναστήρι? Ο ένας ο καλόγερος για τον άλλον καλόγερο. Ο ένας χριστιανός για τον άλλον χριστιανό. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 5-10 καλόγεροι καλοί που το βιώνουν και το αισθάνονται, ή δεν υπάρχουν και ιερείς. Αλλά μέσα στους χιλιάδες έχουμε φτάσει στην κατάσταση που είμαστε στην περίοδο του Λότου, των Σοδόμων και της Γομόρας. Πρέπει να αναζητήσει κανείς σαν τον Διογέννη αυτόν τον άνθρωπο που έχει αυτή την αγάπη για την οποία μιλάνε οι πατέρες, μιλάνε οι ευαγγελιστές, μιλάει ο ίδιος ο Χριστός, μιλάει ο ίδιος ο Θεός. Πού είναι αυτή η αγάπη? Ούτε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, που μιλάμε πολύ για αγάπη, αλλά πολύ λίγο μέσα σε αυτό το χώρο θα τη βρεις αυτή την αγάπη. Τι τρομερό να έχουμε το Θεό της αγάπης, να μιλάμε για αγάπη και μέσα στον χώρο αυτόν να μην υπάρχει η αγάπη. Δεν υπάρχει χειρότερο. Δεν είναι λίγες οι φορές που άκουσα να λένε οι ίδιοι αρχιερείς, οι ίδιοι ιερείς πολλές φορές. Και ονόματα μπορώ να πω, αλλά επειδή μαγνητοφωνείται η ομιλία δεν τα λέω. Που την Εκκλησία αρχιερείς λέγανε δεν είναι μάνα, συμπεριφέρεται σαν μητριά. Δεν συμπεριφέρθηκε ποτέ λέει σαν μάνα απέναντι στα παιδιά της. Ο καθένας σκέφτεται για το δικό του το συμφέρον. Στον κίνδυνο του ενός με του άλλου, οι άλλοι έκαναν ότι, λέει το Ευαγγέλιο μέσα για τον Πέτρο, ουκ είδα τον άνθρωπο, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτές οι αρετές πάνε μαζί, καινουσιώδεις αρετές. Και στις ημέρες μας αυτές οι αρετές έχουν εκλείψει. Μη μας φαίνεται λοιπόν παράξενο το πόσο ο άνθρωπος και πόση ανθρωπότητα είναι έτσι όπως είναι. Τουλάχιστον να φροντίσουμε εμείς που ζούμε εδώ, εμείς που ακούμε αυτή την ομιλία και όσοι την ακούσουν, να καλλιεργούμε αυτές τις τρεις αρετές, είναι πολύ σημαντικές. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Και η αγάπη είναι η κορυφή, η κορονίδα των αρετών, η οποία αυτή σου ανοίγει τα φτερά και πετάς. Πετάς στα ουράνια, είσαι ελεύθερος. Έχεις ελευθερωθεί πλέον. Και πραγματικά μπορείς και αγαπάς, και όχι μόνο να αγαπάς, αλλά πραγματικά προσεύχεσαι
ακόμα και για εκείνους που σε έβλαψαν. Και λες αυτό που είπε ο Χριστός πάνω από το Σταυρό, Πάτερ άφεσαι αυτής, ουγαρίδες χτυπιούσε. Λες αυτό που είπε ο πρωτομάρτυρας ο Στέφανος, Κύριε μισθήσεις αυτής την αμαρτία τάφη. Αυτή είναι η αγάπη που σε κάνει και βγαίνεις έξω από τον εαυτό σου. Γι' αυτό η αγάπη δεν περιγράφεται. Η αγάπη είναι υπόθεση της καρδιάς. Είναι ένα δώρο, αν θέλετε. Είναι μια αρετή, στην οποία ο άνθρωπος μπορεί να την έχει και εκ φυσικού του, να είναι πλασμένος δηλαδή να αγαπάει, αλλά είναι όμως και δώρο του Θεού. Είναι δώρο της χάρης του Θεού, που έρχεται δίνοντάς σου αυτή την απεριόριστη αγάπη, διότι έχεις αγωνιστεί και έχεις αποκτήσει όλες τις υπόλοιπες αρετές. Αυτή λοιπόν την τελειότητα, την κορυφή, εύχομαι να αποκτήσουμε κι εμείς, ώστε να ευρωθούμε μια μέρα κοντά στο Θεό της αγάπης, μέσα στην αγκαλιά του Χριστού μας. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.